Πολύ καλά για τον Τέθεμ. Πιο ζωντανή η γηπεδούχα στο ξεκίνημα. Ολυμπιακός ψιλοκοιμάται, θα έλεγα, και εδώ στο 6 κινδυνεύει με το 1-0 και περνάει για ακόμη μια φορά ο κίνδυνος. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αμυνθεί σε κόντρα επίθεση που εξελίσσεται με τον Τέθεμ, ο οποίος το 8ο λεπτό φτάνει απέναντι τον Αλεφερόπουλο. Αυτός με το δεξί πόδι σταματάει τον νορβηγικό γκολ και κρατάει το 0-0. Γιόρτζεβιτς, Γιουβάνι με τη μία, ο Ζάχοβιτς μπήκε στην τρύπα, είναι σε θέση βολής, κάνει και το σούτ και είναι κόρνερ εδώ. Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού με τον Γιουβάνι που κλείνεται από τον Φιόρτο, στην μπάλα γυρίζει και γκολ από τον Δημήτρη Μαυρογιαννίδη στο 35, η κόντρα ευνόησε. Μετά την προσπάθεια του Γιουβάνι, τον Δημήτρη Μαυρογιαννίδη και 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Απόν στο πρώτο μάτς πριν από 3 εβδομάδες στην Αθήνα. Δημήτρης Μαυρογιαννίδης βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά. Το 35 λοιπόν, μετά την προσπάθεια του Γιωβάνι εδώ και την κόντρα πρώτα στον Λίντερσεν και εν συνεχεία στον Φιόρτο, η μπάλα στρώνεται στον Μαυρογεννίδη. Δίχως ασίστ, ή αν θέλετε εντός εισαγωγικών, ασίστ από τον Φιόρτο. Ο Αθελάτου στην προηγούμενη φάση με την κόντρα στο πόδι του έγινε ο τροφοδότης του Μαυρογεννίδη. Το σουτ τώρα από τον Όλσεν και η επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο, που νομίζω ότι κάνει μια επέμβαση εξίσου δύσκολη όσο και τον άπιανε πέναλτι. Γι' αυτό εντελώς αυθόρμητα πάει απάνω του και ο Κουρσανίδης και εν συνεχεία και ο Μαυρογεννίδης και τον αγκαλιάζουν και τον φυλάνε. Που... Πασαλής. Μαυρογεννίδης, Πασαλής, ναι. Πλησιάζει ο Πασαλής, ξανά Μαυρογεννίδης. Γυρίζει η ευκαιρία και το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 40. Από τον Σλάτκο Ζάχοβιτς, 5 λεπτά μετά τον κόλ του Μαυρογεννίδη. Το σοκ γίνεται διπλό για τους γηπεδούχους και ο Ολυμπιακός φτάνει σε αυτό που ήθελε. Να χαρούμε ξανά τον κόλ του Ολυμπιακού. Ο Πασαλής, ο Μαυρογεννίδης, από το πόδι του Σίνξος έρχεται ο Ζάχοβιτς να πετάξει την μπάλα στα δίκτυα. Όλσεν, είμαστε στο 54. Η πάσα για τον Τέσεμ. Δεν περνάει από τον Ανατολάκη η σέντρα. Αλλά δεν αφήνει ο Τέσεμ το κόρνερ. Γυρίζει, διώχνει ο Ελευθερόπουλος. Φιόρτοφτ, η λόμπα και η επέμβαση από τον Ανατολάκη πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Ο Χούστετ και ο Ελευθερόπουλος κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε. Κεφαλιά από τον Λούντ και αυτή τη φορά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Στο 54. Ο Ανδρέας Λούντ επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά και την αξία του και την φήμη του. Έτσι λοιπόν από το κόρνερ του Ουντ Ίνγκε Όλσεν. Εδώ. Παλικαρίσια κεφαλιά από τον Ανδρέας Λούντ, πρώτου Ανατολάκη, η μπάλα στα δίχτυα. Το φάουλ του Όλσεν, κεφαλιά 2-2 και πάλι από τον Λούντ. Το 58, μέσα σε 4 λεπτά, το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου, γίνεται 2-2 εδώ. Από τη γραμμή της μικρής περιοχής, στα νότα αυτή τη φορά του Ανατολάκη, βάζει την μπάλα στα δίχτυα και το σκηνικό μεταστρέφεται τελείως. Φούστερβολ. Μπεργχέστα. Πολύ ωραίο γύρισμα. Αδειάζει τον Μπουρσανίδη. Ένα υπέροχο σου. Την μπάλα δοκάρει και έξω. Καταπληκτική ενέργεια. Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο εδώ στον Ντάνιελ Μπεργχέστα. Εδώ ο Ολυμπιακός. Μένει το 2-2. Αλλά Όλσεν, καθώς γλίστρησε ο Άντζας απέναντι από τον Ελευθερόπουλο που σώζει. Κρατάει εδώ το 2-2. Είπαμε. Σε ορισμένες φάσεις τυχερός. Στην προηγούμενη δηλαδή. Σε άλλες ικανός. Εδώ ο Ελευθερόπουλος κρατάει το 2-2. Όλσεν. Η εκδικούμενη παλιά από Φιόρτοφτ και Πασαλή, την τσίπησε ο Φιόρτοφτ, παίρνει ο Τέσεμ, γυρίζει για τον Μπεργ Χέστα και είναι το 3-2 για την Μόλντε στο 73. Ολική ανατροφή από τους Νορβηγούς και τώρα στα μεγάφωνα του Μόλντε Στάντιον παίζουν πανηγυρική ρυθμή για την γηπεδούχο ομάδα. Εδώ φεύγει ο Τέσεμ, γυρίζει και ο Μπεργ Χέστα στο 73, κάνει το σκορ από 0-2, 3-2 για την Μόλντε. Γιωβάνι, τελευταία πιθανότητα του Ολυμπιακού. Ο Φορίκουε, το σούτ από τον Κανέζο, η μπάλα out.